Καλησπέρα σας. Η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίζει βελτίωση και παρουσιάζει τάση ομαλοποίησης, δηλαδή επανόδου στις φυσιολογικές τιμές των εργαστηριακών ευρημάτων. Αυτό αναφέρει σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν που υπογράφουν οι θεράποντες ιατροί, καθηγητές Γιακούμπ, Κρεμαστινός και Πλέσας. Ο Πρωθυπουργός έκανε σήμερα τον καθιερωμένο πρωινό περίπατό του στους κήπους του νοσοκομείου Χέρφιλντ και δήλωσε ότι αισθάνεται θαυμάσια. Το απόγευμα έφτασε στο Λονδίνο ο αναπληρωτής Υπουργός Προεδρίας Δημήτρης Μαρούδας, ο οποίος συναντήθηκε αμέσως με τον Πρωθυπουργό. Στην Αθήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο κύριος Μαρούδας μετέβει στο Λονδίνο για να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για θέματα της αρμοδιότητάς του. Άλλωστε, πρόσθεσε ο κύριος Κωστόπουλος, ο κύριος Μαρούδας είναι παλιός φίλος του Πρωθυπουργού από την εποχή που ο κύριος Παπανδρέου δεν είχε ακόμη αναμειχθεί ενεργά στην πολιτική. Τις τελευταίες ημέρες, είπε, ο Πρωθυπουργός είχε συνεχή τηλεφωνική επαφή με τον κύριο Μαρούδα και όταν ο Υπουργός εξέφρασε την επιθυμία να τον επισκεφθεί, όχι μόνο υπηρεσιακός αλλά και στα πλαίσια της μακρόχρονης φιλίας τους, ο κύριος Παπανδρέου του είπε να τον επισκεφθεί όποτε εκείνος θέλει. Αύριο θα επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό ο Υπουργός Εσωτερικών Άκης Τσοχατζόπουλος, μεταβαίνοντας στην Ιρλανδία, όπου θα προεδρεύσει στη διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Δικαιοσύνης, Μένιο Κουτσόγιοργα. Δεν υπάρχει θέμα αναπλήρωσης του Πρωθυπουργού, επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σωτήρης Κωστόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. Επαναλαμβάνω κατηγορηματικά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η κυβέρνηση λειτουργεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των κατευθύνσεων που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Πέραν αυτού, όπως είναι γνωστό, υπάρχει συνεχής επικοινωνία του Ανδρέα Παπανδρέου με στελέχη της κυβέρνησης και συνεργάτες του στην Αθήνα, στους οποίους δίνει οδηγίες για το χειρισμό όλων των τρεχουσών υποθέσεων. Ο κ. Κωστόπουλος διευκρίνησε ότι τα κυβερνητικά όργανα, όπως το ΚΙΣΥΜ και το ΚΙΣΕΑ, δεν συνεδρίασαν μέχρι σήμερα γιατί δεν υπήρξε κάποιο θέμα που να επιβάλλει τη σύγκλησή τους. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, θα ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός και θα αποφασίσει. Άρχισε σήμερα η καινούργια σχολική χρονιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Παιδείας Χάρη Καστανίδη, επισκέφθηκε το 7ο και το 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου και το 4ο και 5ο Λύκειο Εγάλεο, όπου και μίλησε προς τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. Δεν ανταποκρίνεται στις προθέσεις της κυβέρνησης δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο το νομοσχέδιο για τον εκλογικό νόμο θα κατατεθεί το Νοέμβριο στη Βουλή. Αυτό δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σημείωσε, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει, ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έγκαιρα πριν από τις εκλογές του Ιουνίου του 1989 στον ελληνικό λαό και τους ενδιαφερόμενους φορείς την πρότασή της σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Ρουμελιώτης συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ και τον Αντιπρόεδρο κύριο Κόφιλντ. Οι συναντήσεις έγιναν στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τον άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα συνεδριάσει στην Κρήτη από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Δεν πρέπει να ανησυχούν οι κάτοικοι της Βιωτίας από τους σεισμούς, δήλωσε σήμερα ο καθηγητής σεισμολογίας Γιώργος Δρακόπουλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι η περιοχή αυτή είναι σεισμογενής, αλλά χωρίς πιθανότητα για καταστρεπτικό σεισμό. Ο κ. Δρακόπουλος έκανε τη δήλωση με αφορμή τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έγινε στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα και ήταν αισθητή στο λεκανοπέδιο Αττικής. Ο απολογισμός της πορείας των έργων τα δύο χρόνια που πέρασαν από τον καταστρεπτικό σεισμό που έπληξε την πόλη της Καλαμάτας ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Δικαιοσύνης, Μένιου Κουτσόγιοργα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Θοδωρός Πάγκαλος συναντήθηκε σήμερα στη Ρώμη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Τζούλιο Αντρεώτη, και τον Υπουργό Αρμόδιο για Κοινοτικά Θέματα, Αντώνιο Λαπέργκολα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που έχουν τεθεί από την Ιταλία και αφορούν σε διάφορες κοινοτικές διαδικασίες.
Ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Γεννηματάς δέχτηκε σήμερα τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Ναύπηγο Επισκευαστική Ζώνη Περάματος, οι οποίοι του έδωσαν υπόμνημα και τον ενημέρωσαν για τις θέσεις των εργαζομένων. Ο Υπουργός, αφού εξέφρασε για μια ακόμα φορά τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα του τραγικού ατυχήματος, υπενθύμησε ότι η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Τα σωματεία των εργαζομένων στην Ναύπηγο Επισκευαστική Ζώνη του Περάματος, με ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι έκριναν θετική τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Εργασίας και αποφάσισαν να αναστείλουν την απεργιακή κινητοποίησή τους. Οι διοικήσεις των σωματείων καλούν τους εργαζόμενους σε νέα συνέλευση την 3η 20 του μηνός. Αναστέλλονται οι στάσεις εργασίας που είχαν εξαγγείλει για αύριο και την Πέμπτη από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ. Στην απόφαση αυτή κατέληξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Εργαζομένων στον ΛΙΠΑΠ μετά τη συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Κοσμά Σφυρίου και το Γενικό Διευθυντή του ΛΙΠΑΠ Αρίστο Λάζαρη. Πρόσθετα μέτρα για την καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής του Πολύγυρου Χαλκιδικής. Με σκοπό τη θωράκιση της προστασίας της μεγάλης εθνικής κληρονομιάς του Αγίου Όρους και τον τερματισμό της λαιλασίας του θαλάσσιου πλούτου της περιοχής, εξήγηλε σήμερα ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Ιωνικής και Λαϊκής Τράπεζας θα πραγματοποιήσει αύριο τριωρή στάση εργασίας από τις 12.30 ως τις 3.30 στα υποκαταστήματα του Λεκανοπεδίου Αττικής με κλαδικά αιτήματα. Η ειδική γραμματεία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα ΤΕΗ ιδρύεται από φέτος στο Υπουργείο Παιδείας. Ειδικός γραμματέας αναλαμβάνει ο Σοκράτης Καπλάνης, διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΗ Πάτρας. Μια ματιά τώρα στο διεθνή χώρο. 10.000 δημοκράτες νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πάνω από 500 συλλήψεις είναι ο αιματηρός απολογισμός από τις διαδηλώσεις για τη θλιβερή επέτειο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από το αιματηρό πραξικόπημα που έφερε στην εξουσία το στρατηγό Πινοτσέ. Δυναμικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα εκτός από την πρωτεύουσα Σαντιάγκο και σε άλλες πόλεις της Χιλής και όπως μεταδίδουν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αναμένεται να κορυφωθούν καθώς πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος για την παραμονή του δικτάτορα Πινοτσέ στην εξουσία. Τέλος σήμερα 10.000 άτομα πήραν μέρος στο μνημόσυνο του δολοφονημένου Προέδρου της Χιλής, Σαλβαδόρ Αλιέντε. Ένταση επικρατεί στις σχέσεις της Βαγδάτης με την Ουάσιγκτον μετά την απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου να επιβάλει κυρώσεις εναντίον του Ιράκ με την κατηγορία της χρήσης χημικών όπλων εναντίον του πληθυσμού των Κούρδων στη χώρα. Εξάλλου η Βρετανία κατηγόρησε για πρώτη φορά σήμερα το Ιράκ ότι χρησιμοποιεί χημικά όπλα εναντίον των Κούρδων και παράλληλα κάλεσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να πραγματοποιήσει λεπτομερείς έρευνες πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για επιβολή εκτεταμένων κυρώσεων. Στο μεταξύ 21 Κούρδοι κατέλαβαν σήμερα τα γραφεία της Ιρακινής Αεροπορίας του Ιράκ στο Λονδίνο, καταγγέλλοντας με τον τρόπο αυτό τη χρήση χημικών όπλων. Το Ιράν απελευθέρωσε σήμερα 72 Ιρακινούς αιχμαλώτους πολέμου υπό την εποπτεία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Πρόκειται για την πρώτη απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στον Πέρσο-Ιρακινό πόλεμο. Μέσα στις επόμενες 12 ώρες θα απελευθερωθεί τελικά ο Ρούντολφ Κόρντες, ο οποίος είναι και ο τελευταίος δυτικογερμανός υπήκοος που κρατείται όμηρος από σιίτες μουσουλμάνους εδώ και 1,5 χρόνο στο Λίβανο. Η οργάνωση μαχητές της ελευθερίας, η οποία κρατάει τον 55χρονο Κόρντες, τόνισε πως η απελευθέρωσή του θα πραγματοποιηθεί μόνο υπό τον όρο να παραστούν σε αυτήν αντιπρόσωποι της Δυτικής Γερμανίας, του Ιράν και της Συρίας. Ο νέος αυτός όρος των απαγωγέων διαψεύδει προηγούμενα τηλεγραφήματα των ξένων δημοσιογραφικών πρακτορείων, σύμφωνα με τα οποία ο Κόρντες έχει ήδη απελευθερωθεί. Στο μεταξύ, τρεις ισχυρές κρίξεις συγκλώνησαν σήμερα το Κοινοβούλιο του Λιβάνου, όπου η πολιτική κρίση εν ώψη των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της χώρας δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί. Από τις εκρήξεις δεν υπάρχουν θύματα. Και μια ανακοίνωση. Εξαφανίστηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου από το σπίτι τους στην οδό Πόντου 1 στον Κορυδαλό οι αδελφές Κόρη, Ελίζαμπεθ και Έλεν Τζόνσον, 18, 17 και 16 ετών αντίστοιχα. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις τρεις αδελφές να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 64-22-936, 41-49-51-508 και 49-57-255. Thank you.
Η μόνη ουσιαστική μεταβολή που θα έχουμε στον καιρό σήμερα είναι η μικρή άνοδος που θα σημειώσει η θερμοκρασία και που η μέγιστη τιμή της στα νότια πυρηνά θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Μια ματιά στα βαρομετρικά επιφανειακά συστήματα, που βλέπουμε ότι πάνω από την Ελλάδα επικρατούν σχετικά υψηλές πιέσεις, ενώ υπάρχει και κάποια αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Πιο αναλυτικά λοιπόν σήμερα, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ήπειρωτικά θα αναπτυχθεί τοπική συννεφιά και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες βροχές ή να εκδηλωθούν και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο βόρειοι μέχρι μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα χυμανθεί. Στα βόρεια πεδινά από 13 μέχρι 29 βαθμούς και στα υπόλοιπα πεδινά από 17 μέχρι 31 βαθμούς. Η Καλαμάτα θα έχει σχεδόν έθριο καιρό, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθεί τοπική συννεφιά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 31 βαθμών. Και στην περιοχή Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 μέχρι 29 βαθμούς. Την Τετάρτη αλλάζουν κάπως τα πράγματα, γιατί στη Δυτική Ελλάδα το απόγευμα θα αναπτυχθεί συννεφιά και το βράδυ προς την Πέμπτη θα βρέξει στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα γίνουν δυτική-νοτιοδυτική ασθενείς και στα βορειοδυτικά μέτρη, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Και με την ενημέρωση του καιρού ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας αφήνουμε να παρακολουθήσετε τη συνέχεια της ταινίας. Καλή σας νύχτα.